τροχέα. Ένα κεφάλαιο που όσα χρόνια και τον συζητάμε, δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν έχει αλλάξει. Η Κρήτη γέλει μια φορά θρυνεί 18 νεκρούς από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Σήμερα ο μήνας έχει 5. Παρουσιάζει μια αύξηση 200% σε σχέση με πέρυσι. Τελευταίο θύμα ένας 39χρονος και μακάρι να είναι ο τελευταίος νεκρός από τροχαία στον Αδελιανό κάμπο. Ένας 39χρονος. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 21, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία στην Κρήτη, εκ των οποίων ένα στο Ρέθυμνο, ενώ το 20 στο νησί θρηνήσαμε 30 ανθρώπους το ίδιο διάστημα. Και όπως είπα, τροχαία που οφείλονται, όπως λένε στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, στην ταχύτητα που αναπτύσσεται στους δρόμους, στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου. Πολλές φορές έχω πει ότι ίσως θα πρέπει να το δούμε, αφού ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, με μια άλλη ειδικότητα. Ίσως θα έπρεπε να το προχωρήσουμε πολύ περισσότερο, και έτσι το τόλμησα για να το προχωρήσω πολύ περισσότερο. Έτσι έχω καλέσει και με ακούει, τουλάχιστον για αυτά που λέω, ο κύριος Βασίλης Κούδας. Καλημέρα. Ψυχίατρος ο κύριος Κούδας. Πολύ καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Κούδα. Καλά να είστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια πρόκληση, την οποία, πρόσκληση την οποία δεχτήκατε. Χωρίς να διαμαρτυρηθείτε, χωρίς να πείτε τι, πώς, γιατί. Ό,τι είπα το ακούσατε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να το προχωρήσετε εσείς. Να το πάμε λίγο παρακάτω, αφού το τολμούμε, για να δούμε λίγο το γιατί. Αφού ξέρουμε αλκοόλ, αφού ξέρουμε ταχύτητα, αφού ξέρουμε κακοί δρόμοι, γιατί όλοι αυτοί οι νεκροί, γιατί αυτή η στάση? Προχωρώντας το λοιπόν από εκεί που το αφήσατε εσείς, θα έλεγα ότι και αυτές οι διαπιστώσεις που κάνει η τροχέα, και σίγουρα έχουν πολύ μεγάλη αντικειμενική βάση. Οι άνθρωποι αυτοί είναι όλη τη μέρα στον δρόμο και ξέρουν καλά τη δουλειά του. Οι δύο από τους τρεις κύριους λόγους που αναφέρατε και αναφέρονται στην έρευνά τους για τα βασικά αίτια των τροχαίων και ειδικά των βαριών, των θανατηφόρων, ή κοιτάξτε, εγώ θα λέω και αυτό που προκαλούν πολύ σοβαρή αναπηρία. Σωστά. Γιατί δουλεύοντας στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης και ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας, βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους που ταλαιπωρούνται για όλη τη ζωή, αυτοί και οι οικογένειές τους, σαν αποτέλεσμα τροχαίων. Βέβαια, το αποκόρφημα είναι το να χαθεί μια ζωή, αλλά και η αναπηρία είναι κάτι σοβαρό. Πολύ σωστά το λέτε. Αναφερόμαστε στην απώλεια, αλλά στην αποκατάσταση που είναι πολύ χρονοβόρο, κοστοβόρο, πονεμένο κεφάλαιο για τους ίδιους τους ανθρώπους που τραυματίζονται. Συγγνώμη, σας διέκοψα. Αλλά πολύ καλά κάνετε την επισήμανση αυτή, κύριε Κούδα, για τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών, για τον πόνο που προκαλείται, για τον χρόνο της αποκατάστασης. Εύκολα δεν κάνουμε κουβέντες και έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, ήθελα να πω λοιπόν ότι τα δύο από τα τρία κύρια αίτια έχουν και ένα ισχυρό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, ψυχολογικής κατάστασης, ή το πώς έμεσα τουλάχιστον, μπορεί καμιά φορά και άμεσα βέβαια, επηρεάζει η γενικότερη κατάστασή μας, τον τρόπο που οδηγούμε και τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στον δρόμο. Για να είμαι πιο σαφής. Το θέμα των εξαρτήσεων, που δυστυχώς όλο ένα και περισσότερο αυξάνονται, εξαρτήσεις ενώ και το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ξέρετε, το έχω ακούσει και στην εκπομπή, ότι λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις δυστυχώς και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, θα λέγαμε. Με αποτέλεσμα η επίδρασή τους να είναι άμεση στην καθημερινότητα και στον τρόπο που οδηγεί κάποιος. Προφανώς, ένας άνθρωπος που έχει πιει αλκοόλ, είναι μεθυσμένος ή είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, δεν μπορεί να έχει τον ίδιο έλεγχο στο όχημα που οδηγεί και προφανώς δεν μπορεί να αντιδράσει το ίδιο σε μια κατάσταση κινδύνου όταν αυτή θα προκύψει. Αυτό βέβαια επισημαίνεται διαρκώς, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, αλλά η ουσία είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί το ίδιο το πρόβλημα της εξάρτησης. Και όπως ξέρετε, αυτό τουλάχιστον στην πόλη μας και στο νησί μας δεν αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που θα θέλαμε. Πολλό δε μάλλον όταν έχουμε και αυτές τις καθημερινές συνθήκες αφόρητης πίεσης, ψυχικής πίεσης, αυτά που επισημαίνεται εσείς καθημερινά, την ακρίβεια, την ανασφάλεια, την αδυναμία του ανθρώπου, του μέσου ανθρώπου, να ελέγξει τη ζωή του όπως θα ήθελε και όπως
θεωρεί ότι και όλοι μας δεχόμαστε ότι δικαιούται να την κάνει, να έχει καλή κατάσταση τα παιδιά του, τον εαυτό του, τη δουλειά του, τις σχέσεις του. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να επιβαρύνουν ψυχικά πάρα πολύ και η εξάρτηση να είναι ένας δρόμος, λάθος δρόμος βέβαια, αλλά ένας δρόμος διαφυγής. Το ίδιο εγώ θα έλεγα ότι έχει να κάνει και με το κομμάτι της ταχύτητας. Δηλαδή ένας από τους λόγους, δεν λέω ότι είναι ο μοναδικός, αλλά ένας από τους λόγους είναι ότι πολλές φορές, και εγώ το έχω κάνει να σου πω την αλήθεια και πιάνω τον εαυτό μου να το κάνω, οδηγούμε γρήγορα για να διοχετεύσουμε κάπου με ένα θυμό, μια ένταση, μια κατάσταση την οποία θα θέλαμε με κάποιον άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Τώρα αυτό είναι λίγο πιο πολύπλοκο με την έννοια ότι εντάξει, ξέρουμε το αλκοόλ κάνει κακό, αν το κόψουμε θα μπορούμε να είμαστε και καλύτεροι οδηγοί. Την ένταση την καθημερινή, την αδυναμία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, πώς μπορείς να την κοντρολάρεις, να το πούμε, να την ελέγξεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πιο εύκολο νομίζω κατά τη γνώμη μου, και σίγουρα υπάρχουν και πιο ειδικοί που ασχολούνται με την οδήγηση και την ψυχολογία της, είναι να πούμε ότι θα βρούμε άλλους τρόπους. Δεν είναι το αυτοκίνητό μας ή το δίτροχό μας ο τρόπος αυτός που θα μας βοηθήσει να αποφορτιστούμε. Ίσως αυτό το βλέπουμε ακόμα και σε καταστάσεις, πώς να το πω τώρα, σε ηλικίες πιο μικρές που υπάρχει μεγαλύτερη ένταση, όπου θα του είναι πιο εύκολο του οδηγού να ξεσπάσει με αυτόν τον τρόπο. Πάντως εγώ νομίζω ότι αυτή η κατάσταση δυστυχώς δεν πρόκειται να βελτιωθεί εύκολα και άμεσα. Πρέπει να επικεντρωθούμε, θα έλεγα, ίσως στην παιδεία από μικρή ηλικία, που θα προσπαθήσει και θα καταφέρει στα μικρά παιδιά που μαθαίνουν το πώς να συμπεριφέρονται γενικότερα στην κοινωνία, το πώς συμπεριφέρονται και στον δρόμο. Γιατί η οδήγηση και η συμπεριφορά μας στον δρόμο θα πρέπει λίγο να αποστασιοποιηθεί και να είναι ένα κομμάτι ασφάλειας και ένα κομμάτι προσοχής και ένα κομμάτι που η εκπαίδευσή μας θα μας βοηθάει να φερόμαστε διαφορετικά από ό,τι θα θέλαμε. Mm. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, το ξέρετε κι εσείς, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Γιατί θεωρείτε, μισό λεπτό, γιατί θεωρείτε ότι είναι η μόνη λύση, ακόμα και αν έχω εκπαιδευτεί? Αυτό δεν σημαίνει πάνω σε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι αν το κάνω μόνο εγώ ή αν το κάνουμε οι 100 έχει διορθωθεί το πρόβλημα. Γιατί και εκείνοι οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σήμερα μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι, σε αυτή τη διαδικασία φόρτισης, αφόρητη ψυχική φόρτιση σε καθημερινή βάση, μέσω μεταφοράς αυτοκίνητο, μηχανή, ποδήλατο, να είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να εκτονωθούμε ουσιαστικά. Άρα μήπως λάθος κάπου το παλεύουμε, ρωτώ, στοχεύοντας μόνο στην εκπαίδευση? Γιατί αν η ψυχολογική πίεση είναι αφόρητη σε καθημερινή βάση, λέω εγώ κύριε Κούδα, αυτό πώς θα μας γλιτώσει? Όχι, δίκιο έχετε. Αυτό που εννοώ είναι ότι η εκπαίδευση κάπως, και σίγουρα η εκπαίδευση σε μεγάλη κλίμακα, δεν εννοώ μόνο ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού, και η εκπαίδευση που θα αρχίσει, όπως σας είπα και πριν, σε γενικευμένη κλίμακα λοιπόν. Ναι, από μικρή ηλικία, θα μας δώσει μια καλύτερη πιθανότητα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, η ψυχική πίεση και η κακή καθημερινή κατάσταση του μέσου ανθρώπου, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, δεν εξαρτάται μόνο, ας πούμε, από την κίνηση στον δρόμο ή από την οδήγηση. Εξαρτάται από χίλιους δύο κοινωνικούς και οικονομικούς και πολιτικούς και άλλους παράγοντες, που είναι πολύ δυσκολότερο κατά τη γνώμη μου να πούμε ότι θα τους ελέγξουμε στο σύνολο και να έχουμε μια καλή συμπεριφορά στον δρόμο. Mm. Πιο εύκολο κατά τη γνώμη μου. Αυτό θα ήταν το επιθυμητό και το αυτό που ευχόμαστε, αλλά δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, εύκολο. Έχει να κάνει με γενικότερες αλλαγές που θα πρέπει να επιδιώξουμε. Μιλάμε για προχωρημένες πολιτείες που δεν ξέρω πού μπορείς να τις βρεις αυτές τις προχωρημένες πολιτείες, τα προχωρημένα σχέδια και όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέτε κύριε Κούδα είναι τι, ότι ο καθένας από εμάς κάνει αν θέλει να προσφέρει
κάτι και να το πάει παρακάτω. Έτσι όπως είμαστε σήμερα, στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στο γειτονά του, στο φίλο του, και αν ο καθένας από εμάς το κάνει πράξη, ίσως κάπου να δούμε κάτι, να κάνει τη δική του την αυτοκριτική βάσει των όσων ακούμε αυτή την ώρα από εσάς και να διορθώσει άμεσα ή να προσπαθήσει άμεσα να μπει σε αυτή τη διαδικασία διορθώνοντας πράγματα από τον ίδιο. Έτσι δεν είναι? Αυτό Ακριβώς αυτό. Οι μεγαλύτεροι ενήλικες, οι γονείς, οι συγγενείς να βελτιωθούν, να δώσουν ένα καλύτερο παράδειγμα και στα μικρά παιδιά και στους νέους. Γιατί ξέρετε, κυρία Δουγκεράκη, ότι σε ένα αυτοκίνητο μπαίνει όλη η οικογένεια. Το μικρό παιδί βλέπει, μιμείται, μαθαίνει και στο μέλλον θα αναπαραστήσει τον τρόπο που οδηγεί ο πατέρας, η μητέρα του κτλ. Και το ίδιο ισχύει και βέβαια και για μεγαλύτερες ηλικίες, στα παιδιά είναι ακόμα πιο έντονο. Και αυτή η προσπάθεια προφανώς δεν μπορεί να είναι, πώς να το πω, μονόπλευρη, να είναι μόνο από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να είναι και από την πολιτεία, πρέπει να είναι και από διάφορους φορείς που έχουν λόγο στον τρόπο που οδηγούμε. Και βέβαια θα ήθελα βέβαια να επισημάνω και αυτό, ότι έχει να κάνει πολύ και με το τρίτο κομμάτι της παρέμβασης, ενώ του κράτους, της πολιτείας, στο κομμάτι της κατάστασης των δρόμων. Mm. Δηλαδή αυτό από εκεί θα έλεγα, ίσως το πάμε λίγο ανάποδα, από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει, ότι η πολιτεία θα οφείλει και πρέπει να βελτιώσει όσο μπορεί την κατάσταση στους δρόμους, την δυνατότητα να οδηγούμε σε καλύτερους και πιο ασφαλείς, με πιο καλύτερες και ασφαλείς προϋποθέσεις, και μετά να ζητήσει βέβαια και να απαιτήσει και την βελτίωση και την εκπαίδευση των οδηγών. Μάλιστα. Γιατί να πει ότι εγώ σου παρέχω όλους τους... όλες τις καλές προϋποθέσεις να οδηγείς σωστά, εσύ οφείλεις να το κάνεις για να προφυλάξεις τον εαυτό σου και τους άλλους βέβαια. Mm. Και να έχει και το δικαίωμα βέβαια μετά να τιμωρεί, όχι να καταστέλει με την έννοια της τιμωρίας της, ενώ της εκδικητικής τιμωρίας, αλλά εκπαιδευτικά και να μπορούμε να πάρουμε και άλλα μέτρα. Mm. Αυτό προφανώς, και ξαναλέω, υπάρχουν άνθρωποι πιο ειδικοί από μένα, είναι ένα σύμπλεγμα που απαιτεί πολλά πράγματα να γίνουν, που νομίζω ότι ακόμα είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Mm. Δηλαδή όταν συζητάμε τώρα, και το έχω ακούσει και την εκπομπή σας, για το βόρειο οδικό άξονα τόσα χρόνια, ότι δεν έχουν γίνει πράγματα για την καθημερινότητα των δρόμων. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν κατάγομαι από την Κρήτη, αλλά ζω πάρα πολλά χρόνια, νιώθω πάρα πολύ και ορκή και απογοήτευση όταν βλέπω την κατάσταση του οδικού δικτύου στο Ηράκλειο, γιατί στο ίδιο κράτος ζούμε, ας πούμε, με την Καλαμάτα, με τη Λάρισα, με την Καρδίτσα, με άλλες πόλεις, με τον Βόλο που έχω πάει και που η κατάσταση δεν είναι αυτή. Λοιπόν, γιατρέ, δώστε μου τη δυνατότητα, μία νοοτελεία. Για αυτά τα οποία είπατε, με όλα αυτά τα αρνητικά, τα θετικά, τις σημειώσεις ή οτιδήποτε άλλο, να βάλω στην κουβέντα μας έναν άνθρωπο, με τον οποίο μάλλον έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες αναφορικά με το τροχαίο και την κατάσταση των δρόμων, τον πρώην πρόεδρο των εκπαιδευτών, υποψηφίων οδηγών εδώ στο Ηράκλειο, τον κύριο Μαϊμαράκη. Κύριε Μαϊμαράκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα, κυρία Βιλιδάκη, και σε εσάς και στον αξιότιμο κύριο. Και στον κύριο Κούδα. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής, κύριε Μαϊμαράκη, να ρωτήσω το εξής, και είναι συγκεκριμένο. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά και άκουσα πολύ προσεκτικά και ακούσατε κι εσείς πολύ προσεκτικά τι είπε ο κύριος Κούδας αναφορικά με το τι χρειάζεται να κάνουμε, πώς μπορούμε ενδεχόμενα να το διορθώσουμε, βήματα μικρά που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, γιατί κάθε μέρα μιλάμε για ένα τροχαίο, για ένα άνθρωπο που χάσαμε, που είναι ο δικός μας άνθρωπος, που είναι ο φίλος μας, που είναι ο γειτονάς μας, που είναι το μέλος οικογένειάς μας. Όλοι μας εν δυνάμει θύματα τροχαίου, είτε με τραυματισμό είτε με θανατηφόρο. Όταν, για να φτάσω στις τελευταίες τις κουβέντες του γιατρού, που μιλάει και για τις υποχρεώσεις της πολιτείας, και όταν λέει ότι μάλλον είμαστε ακόμα και πολύ μακριά από αυτό που είναι το επιθυμητό, ακούγοντας το προσεκτικά μου γεννήθηκε το εξής ερώτημα. Με όλη αυτή την κατάσταση, πώς εμείς βάζουμε στη διαδικασία ένα παλικάρι 17 χρονών με την background, όπως και εσείς έχετε πει πάρα πολλές φορές, αλλά τώρα νομίζω πρέπει να δώσουμε απάντηση, πώς το βάζουμε στη διαδικασία αυτή να του λέμε
οδηγάς από σήμερα και όχι μόνο οδηγάς, έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο στα 5 έτη και τέλος πάντων ό,τι είναι που θα είναι ο συνοδηγός μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να πάρεις το δίπλωμά σου. Όταν δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν στο δικό δίκτυο ή να υπάρχουν στη δική μας την εκπαίδευση. Μπορείτε να μου δώσετε απάντηση. Ζήσω, κυρία Δουλγεράκη, πάρα πολύ σωστά όπως αναφερθήκατε και εσείς και ο κύριος Κουρτάς, πολύ πολύ σωστά. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει από διαφορετικά. Ναι, μεν είναι υποδομές, σαφώς είναι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Αλλά αν θέλουμε λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από εμάς. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, όντως 25 χρόνια στην εκπαίδευση των ψηφίων οδηγών και όχι μόνο μικρών οχημάτων και μεγαλύτερων φορτηγών, λεωφορείων, νταλικών. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από τη δική μας συμπεριφορά και να τη βελτιώσουμε και να δείξουμε τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα που μπορούμε. Όταν βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι. Θα μου πείτε τώρα τι μας λες, το έχουμε ξανακούσει πολλές φορές ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον κώδικα. Ναι, όμως από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει ο καθένας ατομικά από το κομμάτι αυτό. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Κούδας, ότι όντως οι γονείς, ως γονείς, εμείς γινόμαστε το παράδειγμα προς μίμηση και δεν θα έπρεπε να ήταν δυστυχώς το παράδειγμα προς αποφυγή που το βιώνουμε κάθε μέρα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από πολύ πολύ μικρή ηλικία να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτόν τον οδηγό που θα έρθει στα 18 και θα προσπαθήσω εγώ τώρα και οι συνάδελφοί μου εδώ στο Ηράκλειο στην ηλικία των 18 χρόνων να το αλλάξουμε την οτροπία του, τον χαρακτήρα του και να τον κάνω να αποκτήσει κυκλοφοριακή συνείδηση, αν θέλει κυκλοφοριακή αγωγή στα 18 που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν διδάχτηκε το παιδί και δεν πρέπει να το κατηγορούμε αυτό. Δεν διδάχτηκε ποτέ πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ως πεζός. Δεν διδάχτηκε ποτέ. Δεν ξέρει πώς πρέπει να περάσει ένα δρόμο. Δεν ξέρει ότι θα πρέπει να το περάσει με ένα γρήγορο βήμα και κάθετα, όχι διαγώνια. Δεν ξέρει πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ως επιβάτης ένα όχημα. Τι δεν θα πρέπει να κάνει, πώς θα πρέπει να ανοίξει την πόρτα ή πώς θα πρέπει να μπει μέσα στο όχημα αυτό. Δεν ξέρει πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί ως ποδηλάτης, ως ένα πατίνι. Και είχατε δει και τα ατυχήματα που είχαμε και τα είχαμε σχολιάσει μαζί με τα πατίνια. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που τα βγάλαμε στον δρόμο, είτε πατίνια είτε ποδήλατα, στην ηλικία τη μικρή, το 13-14, μπορεί και πιο μικρή ακόμα ηλικία. Αυτά τα παιδιά δεν κυκλοφορούν σε δρόμους που κυκλοφορούν οχήματα. Σαφώς. Αυτά τα παιδιά λοιπόν εκπαιδεύτηκαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Ή του δώσαμε ένα ποδήλατο και πάρτε με βόλτα εδώ στη γειτονιά, εδώ κοντά να είσαι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν ισχύει. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε άλλες χώρες, οι οποίες είναι πιο μπροστά από εμάς σε τέτοια θέματα, να δούμε τι κάνανε αυτές οι χώρες, πώς τα αντιμετωπίσαν αυτό, πού επενδύσανε. Γιατί θα δείτε ότι πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία επενδύει σε πολλά πολλά συστήματα των αυτοκινήτων, προκειμένου να αποφευθεί η σύγκρουση, σωστό, πολύ σωστά γίνεται, θα πρέπει να επενδύσει και η πολιτεία ως πολιτεία και στον παράγοντα άνθρωπο, που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σε ένα ατύχημα, και στις υποδομές. Θα πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν τις υποδομές στον ποδηλατόδρομο, ένα καλό δρόμο, καλό ασφαλτικό, καλή διαγράμμιση, καλό φωτισμό, προκειμένου να είναι όλα αυτά λοιπόν συγχωρητικού χαρακτήρα και να μπορέσει έτσι να ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Ένα τελευταίο θα σας πω και σκεφτείτε ότι πολύ απλά μια πολύ αθώα παράβαση που μπορούμε να κάνουμε μπορεί να θέσει τη ζωή και τη δική μας και των ανθρώπων που έχουμε στα μάξη και των υπολείπων χρηστών. Άρα λοιπόν, πώς θα μπορέσω να προστατευτώ εγώ από όλο αυτό? Και δεν είναι μόνο εγώ, είναι ο καθένας από εμάς. Γιατί κανείς δεν έχει συμβόλαιο με το Θεό. Οι τρεις στους τέσσερις, όπως σας είχα πει και σας είχε κάνει εντύπωση παλιότερα, οι τρεις στους τέσσερις οδηγούς, καθ' όλη τη διάρκεια της οδηγικής τους καριέρας, θα εμπλακούν σε ένα ατύχημα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι θανατηφόρο ή όχι, αλλά οι τρεις στους τέσσερις θα εμπλακούν. Οπότε βλέπετε πως κανείς τελικά δεν εξαιρείται από όλο αυτό. Και ειδικά τη μάστιγα που έχουμε τα τελευταία χρόνια στο νησί μας, που θρυνούμε τόσους νεκρούς. Πιο άδικος θάνατος δεν υπάρχει από αυτούς. Κύριε Κουδά, μετά από αυτή την παρατήρηση και το συγκεκριμένο που ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μημαράκη, με αισιοδοξία το βλέπετε παρακάτω να προχωράει το πράγμα ίσως? Γενικά πάντα θέλω να τα βλέπω τα πράγματα με αισιοδοξία και θεωρώ ότι κάθε νεότερη γενιά μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα και προσπαθεί, είναι στη φύση να προσπαθεί και να το πετύχει ανεξάρτητα αν τα καταφέρει στο τέλος. Νομίζω λοιπόν ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν άμεσα με μερικά απλά βήματα, αυτά που είπε ο κ. Μημαράκης και που νομίζω όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε σε αυτό. Και φυσικά εγώ θα επιμείνω και στην πολιτεία με την έννοια ότι και η εκπαίδευση των παιδιών που είπε πολύ σωστά και η προστασία στην καθημερινότητα και η βελτίωση των συνθηκών αφορούν κύρια στη πρώτα και κύρια στη φροντίδα της πολιτείας. Το δικό μας κομμάτι εννοώ το κομμάτι των οδηγών, το κομμάτι των πολιτών κτλ. Τι να σας πω, όπως υπάρχουν και στα υπόλοιπες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ναι, με αισιοδοξία και με προσπάθεια, με υπομονή και με επιμονή,
μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Ζητάω λίγο την. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ζητάω την κατανόηση του Νίκου του Σφακιανάκη για ένα λεπτό, γιατί είμαι και έχω την υποχρέωση με τα διαφημιστικά μηνύματα. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Μεϊμαράκης έκανε μια κίνηση που είπε: εγώ μία φορά το μήνα θέλω μέσα στη δική μου τη σχολή να υπάρχει ένας ψυχολόγος. Ένας ψυχολόγος, διότι πρέπει να βλέπουμε την συμπεριφορά του κάθε οδηγού, του πώς κρίνει ο κάθε οδηγός, το κάθε παιδί που εκπαιδεύεται, ο κάθε νέος που εκπαιδεύεται μέχρι σήμερα, νέος οδηγός, ας το πάω μέχρι εκεί, πώς εκπαιδεύεται, ποια είναι τα ιδιαίτερα, τα δικά του τα χαρακτηριστικά, για να του περάσουμε ένα διαφορετικό μήνυμα ή να του περάσουμε διαφορετικά το μήνυμα περί κουλτούρας, στο δρόμο, ασφάλειας κλπ. Κρίνεται ότι, γιατί σχέδια μέχρι στιγμής υπάρχουν πολλά. Εξαγγελίες, το ξέρετε, τις έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για το μάθημα της οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακή αγωγή μέσα στα σχολεία και ακόμα παραμένουμε στο περιμένουμε. Θα ήταν ενδεχόμενα μία λύση από τις σχολές, έτσι ώστε ένας ειδικός να βλέπει τι γίνεται, πώς γίνεται, πώς εγώ βάσει των χαρακτηριστικών μου, των θυμών μου ή οποιοδήποτε άλλο σημείο του χαρακτήρα μου κρίνεται ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική προσέγγιση, κύριε Κούδα. Κοιτάξτε, το ψυχολογικό κομμάτι σίγουρα παίζει ρόλο με την έννοια της συμπεριφοράς, του ελέγχου των παρορμήσεών μας, του ελέγχου του εαυτού μας, της δυνατότητάς μας να αντιλαμβανόμαστε καλά το περιβάλλον, όλα αυτά δηλαδή που απαιτούνται στην οδήγηση. Και σίγουρα είναι μια καλή ιδέα αυτή που έκανε ο κ. Μεϊμαράκης. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή πρόταση να υπάρχει μια βοήθεια από κάποιον ειδικό. Και επειδή τη χάνει και η αδελφή μου είναι συνάδελφος του κ. Μεϊμαράκη και έχω πολύ καλή γνώση, της καθημερινότητας των εκπαιδευτών οδήγησης, νομίζω ότι θα μπορούσε να ενισχυθεί και ο παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτών, δηλαδή η εκπαίδευσή τους στο να εκπαιδεύουν ανθρώπους. Όχι, οι άνθρωποι, οι περισσότεροι κάνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ ευσυνείδητα και με πολύ μεγάλη προσπάθεια, όντας σε πολύ σκληρές συνθήκες, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Αλλά ώστε να έχουν και τα κατάλληλα προσόντα να μπορούν να κρίνουν και αυτοί καλύτερα τον κάθε μαθητή τους και να ξέρουν πού να επικεντρωθούν, ώστε να βελτιώσουν αυτές τις ιδιότητες. Ας πούμε ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι, πάρα πολλοί νέοι οδηγοί έχουν μεγάλο πρόβλημα κυρίως λόγω του άγχους το οποίο βιώνουν, γιατί ξέρουν ακριβώς την ευθύνη, είναι ευσυνείδητοι, νέα παιδιά, 18-19 χρονών, είναι ευσυνείδητα παιδιά και ξέρουν ότι το να πάρουν το χέρι στο τιμόνι είναι κάτι με μεγάλη ευθύνη. Με αποτέλεσμα το άγχος που βιώνουν να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο αναλογικά από αυτό που θα έπρεπε, και αυτό όχι δεν τους βοηθάει, αντίθετα τους εμποδίζει. Εκεί ίσως, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει νόημα μια κατεύθυνση και φαντάζομαι το κάνουν οι εκπαιδευτές, να πούμε ότι κοίτα να δεις, πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτό το κομμάτι, γιατί δεν θα καταφέρεις να οδηγήσεις σωστά, ακόμα και να περάσεις εξετάσεις και πάντα, ας πούμε, θα προβληματίζεσαι μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και δεν θα περνάς καλά οδηγώντας και με ασφάλεια, αλλά θα είναι για σένα μια αγκαρία πάρα πολύ άσχημη. Λέω ένα παράδειγμα που μου συμβαίνει πολύ συχνά και μου ζητάει και βοήθεια και γονείς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εγώ θα έλεγα, κύριε, ότι το άγχος τους, και προφανώς αυτό το άγχος δεν είναι μόνο με την οδήγηση, συνδυάζεται και με άλλα πράγματα που φέρουν ευθύνη. Ίσως μέσω της ομοσπονδίας τους να πρέπει να το δουν όλο αυτό το πράγμα. Κύριε Μημαράκη, να, γιατί φαντάζομαι μας ακούνε και άλλοι συναδελφοί σας αυτή την ώρα, να το δείτε συνολικά, ίσως να μπορεί να υπάρξει ένα κίνητρο από τη στιγμή που δεν έχει γίνει κάτι μέσα στα σχολεία, από τη στιγμή που το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής είναι ακόμα μακράν. Να γίνει κάτι με την δική σας την ενίσχυση πανελλαδικά, έτσι ώστε όλο αυτό το πράγμα να συζητηθεί, γιατί μέχρι ο μικρός να μεγαλώσει και να περάσει τα 6 και τα 6 χρόνια και να γίνει ο οδηγός, θα έχουμε χάσει τόσους ανθρώπους που θα έχουμε χάσει τον μπούσουλα ή μπορεί να έχουμε φύγει και εμείς οι ίδιοι ως ενδυνάμει θύματα ενός τροχαίου. Ακριβώς, κυρία Δουλειδάκη, κανείς δεν εξαιρείται. Εγώ θα σας πω από τη μεριά μου ότι αυτό δουλεύει με την ειδική ψυχολόγο. Πραγματικά κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά στα παιδιά και μία φορά το μήνα κάνουμε και όλοι οι εργαζόμενοι στη σχολή οδηγών.
πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ και θα ήθελα να προσκαλέσω τον κύριο Κούδα όποτε έχει έτσι ελεύθερο χρόνο και μπορεί να μιλήσουμε, να έρθει να δει πραγματικά από μια διαφορετική προσέγγιση στα παιδιά από αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι απίστευτη η συμπεριφορά και πόσα πράγματα λένε. Κάντε το σαν έτοιμα να φύγει από το Ηράκλειο, λέγω από τη δική μου την πλευρά, γιατί μας αφορά όλους αυτό το θέμα. Να φύγει και να πάει προς την ομοσπονδία σας και βρείτε και ενεργοποιήστε τους βουλευτές, δείτε τι θα γίνει, μήπως και κάτι γίνει και υπάρξει, γιατί αλλιώς πραγματικά δεν μας βλέπω καλά. Κύριε Κούδα, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως. Κύριε Μεϊμαράκη, θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για τα όσα επικοδομητικά καταθέσατε σήμερα στο 984. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριο Μεϊμαράκη. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ το συντομότερο δυνατό. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.